Ο Ηρακλής είναι άρρωστος. Δηλαδή έχει μεταστατικό καρκίνο στα οστά. Η σωτηρία του μπορεί να υπάρξει μόνο αν ο Άγιος Ραφαήλ βάλει το χέρι του. Εγώ επειδή δεν πιστεύω στον Άγιο Ραφαήλ, γενικά δεν πιστεύω στα θαύματα, νομίζω ότι η αρρώστια του θα τον πάει στον τάφο. Θα ζήσουμε δηλαδή για να το θυμόμαστε τον Ηρακλή. Τολμώ να πω ότι είναι μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ όχι να τον κερδίσει, να του αλλάξει τα πετρέλαια, να το συντρίψει, να τον διαλύσει. Και το λέω αυτό γιατί σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα έχει και τη διαιτησία του Κίζα και τη κοπέλα που παίζει τη Σκουρουμπίλη από εκεί. Αλλά έχει και ένα πλεονέκτημα γιατί δημιουργεί φάσεις. Ομάδα που δημιουργεί φάσεις, εγώ δεν την φοβάμαι. Στατιστικώς κάποια στιγμή οι φάσεις αυτές καταλήγουν και σε τέρματα. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή οι φάσεις να γίνουν γκολ. Και επειδή ο ΠΑΟΚ θα πρεπνοκοπήσει και θα φορτώσει, θα βάλω και ότι θα βάλει και γκολ ο Αθανασιάδης τουλάχιστον ένα. Αν και τον είδε σε ένα μπαρ πολύ στεναχωρεμένο προχθές, ήταν πολύ κατήφης και στεναχωρεμένος. Για τον Ηρακλή νομίζω ότι προσεγγίζει λάθος το παιχνίδι. Το 3-5-2 ήταν κανόνας για αυτόν. Έχει μπακχάφ από τη μια μεριά τον Κυριακίδη να παίξει με τον Μπαρτολίνη λίμπερο και δύο στόπερ και με το Σαραματά να ψιλοβγαίνει από εκεί. Έχει δύο φορ κατά συνθήκη που μπορεί να παίξουν πάνω στα αργά σέντερ μπακ του ΠΑΟ και αυτό είναι το μορφόπεδο. Πώς λέμε το μορφόπεδο του Ηρακλή, ο Λάμπρου. Ο Λάμπρου είναι ο ένας και αν δεν παίξει ο Λιοζίνιο, ο άλλος μπορεί να είναι κατά κάποιο τρόπο ο Μοντέιρο. Αυτοί οι δυο. Ο Πασάσα είναι να παίξει, μπορεί να παίξει δεκάρι κατά συνθήκη με δύο αμυντικά χαφ. Τρεις στόπερ και δύο μπακ χαφ. Έτσι ο Ηρακλής μπορεί να γλιτώσει τουλάχιστον τον διασυρμό. Κατά τα άλλα, αν πάει με τέσσερις πίσω, ανοιχτά έτσι όπως παίζει και παίξει με τρεις χαφ και τρεις μπροστά ο ένας ήταν ο Πασάς, νομίζω ότι το σκορ θα πάει σε υψηλά επίπεδα. Και θα πάει σε υψηλά επίπεδα γιατί και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, ο ίδιος ο γιος του Σαββίδη, ο Μίχης, είναι σαν τον Κέσσαρα ο οποίος ζητάει το κεφάλι του ηττημένου. Να το πάρει το κεφάλι, πάρτε το μπούστι το κεφάλι. Γιατί είναι ο παδός του ΠΑΟΚ και θέλει το 2-0 να μην μείνει 2-0, θέλει να γίνει 4-5-0. Θέλει δηλαδή να σκοτωθεί ο αντίπαλος. Άδικα ή όχι, θα το δούμε. 4-0 σκορ.